Λοιπόν, καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Παιχνίδι για την developer απόψε εδώ στα Μελίσια. Απίστευτα πράγματα, βλέπουμε Χατζίνογλου στον πάγκο με πολιτικά ρούχα. Νομίζω ότι είναι η επόμενη καριέρα του αυτή την προπονητή. Λοιπόν, το τσάπολ πραγματοποιήθηκε. Οι δύο ομάδες έχουν έρθει απόψε εδώ με πάρα πολλές απουσίες. Πανάρχος, ο Αλβέρτ Μπασκετάκη. Την μπάλα θα γυρίσει, κοιτάξτε το σιλάκι του. Αλβέρτ, Αλβέρτ, Αλβέρτ. Βάζει τα πρώτα μετά τα γαλάκια του. Έχουμε και παράλληλη σύνδεση με Κρήτη, καταλαβαίνετε, το διαφέρον είναι εκεί. Πατζάκας, μπάλα στο σίδερο. Μπάλα που δεν θα έρθει. Μέσα θα πετύχει το πρώτο καλάθι, επιτέλους ρε παιδιά. 3 και 20 παίζουμε, ένα καλάθι παρακαλώ. Εδώ για το φτωχό πάνω, θα ορεινά την κυπέδου. Να δω τα θέα, μακάρι. Λυπηθείτε το, λυπηθείτε τον επιτέλους. Χίρας, Δελιγιάννης, παιδεμένος. Εκείνος θα στοχίσει, εδώ στα αρκαντικερίου, Λυπηθείτε. Και για τους δύο, πρέπει να το πάρουν. Έχουνε μπλέξει εκεί στα... μπορεί αλλιώς, η χρονιά αλλιώς ξεκίνησε. Καλεμένος. Βάλω στο σίδερο. Αντζάκας. Θα
Ολυμπιακός για τρεις. Άρχον φάουλ. Ο Μελιγιάννης θα μπουμπούνησε το τρίποντο. Γιατί μπορεί. Η δουλειά του είναι αυτή. Αυτό βγάζει ψωμί. Ο Βαλάκος. Καλτσάκας. Βάλα στην Πολωνία. Σήμερα. Και με την Κρήτη. Πάμε στην Κρήτη. 4-26 εδώ στα Μελίσια. Ένα λεπτό. Πάμε στην παρακολογία. Ο Παπαδάκος θα στοχίσει. Άμεσα με τον βασμό, πάμε σε ένα time out. Λοιπόν, το σκορ είναι στο 7-3. Τρία μους, 3-6 για το τέλος του δεκαλεπτού. Thank you.
όλη τη ισορροπία. 7-7. Ο Παπαδάκος, ο οποίος επαναφανίζεται μετά από σημαντικό χρονικό διάστημα και ένα πρόβλημα με τα δάχτυλά του, έκανε μια μικροεκτέβαση, είναι μια χαρά, επανήλθε. Yeah.
πρόβλημα να συνδεθεί με το αντίπαλο καλάθι και να δώσει προβάδισμα 5 πόντων στην ομάδα του. Πάμε σε time out. Οι ομάδες βρέθηκαν στην απόλυτη ισορροπία 9-9. Από εκείνη τη στιγμή το τρίτο φύλλο μετράει σερί 9-0, 9 αναπάτη τους πόντους. Με όπλο την εξαιρετική του άμυνα πρωτίστως έχει καταφέρει να βρει σκορ. Είναι στο double score αυτή τη στιγμή η διαφορά. Είναι νέο λάθος τον Περσάκος. Καλτσάκα, στο σουτάκι του το κλασικό. Το ψηλό δεν είναι τα ξαναδιά. Thank you.
19-18. Τσάκα στο rebound. Για να δούμε τον Πέρο Τσάκο. Τσάκο κύρα, θα πάρει το φάουλ. Περιτσάκος αφέχισε στη μία από τις δύο βολές. Πανάγος Μεγινίδης Περιτσάκα κύρα σε ένα βηματάκι πίσω. Πολύ ωραία ενέργεια το ψηλό. Με αυτή την ενέργεια το κάνω βίντεο και το στείλω σε 2-3 ομάδες στην Ευρωλίγκα. Θα βρούμε συμβόλαιο και αυτούς λεφτά και όλοι θα είμαστε ευτυχισμένοι. Θα το σκεφτώ ιδιαίτερα. Ο Κουτσάκος άστοχος, θα πιάνει χέρι τώρα εδώ. Ο Πιέρος έλειψε. 14-20. Σοκύρας. Πώς έπεσε το θέμα είναι και πού έχει πέσει. Εντάξει, νομίζω είναι καλά. Πιο πολύ ήταν η φόβος ότι τι κορνεύεις επάνω μου. Τσάκος
τόσο καιρό και παρόλα αυτά φωνάζει παρόν σε κρίσιμα σημεία. Διαφορά στους 3, 17, 20. Σωστή του τοποθέτηση, διάβασε τη φάση. Είχε και την τύχη μαζί του σίγουρα, αλλά ρωτήσω σε όλα τα αναφερθέντα. Τα αρχικώς των αναφερθέντα. Και όχι αυτό που είπαμε στο τέλος. Αυτό που πήρα σαν γη, αξιότητας και τον παράγοντα, που την μπάλα έρθει εκεί. Αλλά εκεί είχε και τις περισσότερες πιθανότητες να έρθει. Θέλει να καταλήξει. Λοιπόν, 19-22, Κατίνογλου δείχνει ικανοποιημένος γιατί η ομάδα κάποια στιγμή έδειχνε πελαγωμένη. Τέλος πρώτη μηχρόνου, επιστρέφουμε. Λοιπόν, όλα έτοιμα. Το δεύτερο εμίχρονο μόλις ξεκίνησε. Την μπάλα χαμηλά στο χείρα. Καλτσάκας, η παλιά φρουρά είναι αυτή. Ακόμα αυτή η φορά. Oh, yeah.
Καλτσάκας. Περουτσάκος. Πάλι Καλτσάκας. Για τρεις και αυτό, οχι, Καλτσάκας ο rebound. Μα είναι δυνατό, παιδιά. Πόσες φορές πρέπει να ανανεωθεί η επίθεση δηλαδή για να δεις την μπάλα στο καλάθι. Θα τον σκάσετε τον προπονητή. Ή μάλλον θα τον κάνετε να μπει μέσα με ένα πόδι. Διαφορά και πάλι στους τρεις, αλλά πάντα μπροστά στον τρίτο φύλλο. Από τη στιγμή που έχει πάρει την πήρε το προβάδισμα, δεν το έχει απολέσει. Λοιπόν, ποιος είναι σε δάφος τώρα. Ο Χίρας είναι, έχει γυρίσει το πόδι του. Θα μιλάσω να σας παρακαλώ. Είναι και μεγάλο κορμί, αυτό είναι το θέμα. Πάει γιατρός του αγώνα και της διοργάνωσης, ο κύριος Κονομάκος, θα τον κοιτάξει. Πάμε σε μια μικρή διακοπή και θα έρθουμε σε λίγο. Thank you.
Καλτσάκας. Μπάλα στο σίδερο.
ξεκινήσω μάλλον ένα γήπεδο σε αυτό το τελευταίο μισό λεπτό. Πάμε στη διακοπή και θα βάλουμε σε λίγο. Λοιπόν, το τελευταίο δεκάλεπτο ξεκίνησε. Thank you.
Μπούλς είτε να σοφαρίσουν ακόμα και να περάσουν μπροστά. Για να δούμε. Πάνω στο σύνδερο. Μια ευκαιρία για τους Πρίαμους, για να δούμε. Ο Ριτσάκος θα στοχίσει. Σκυπέρις παλεύει για το rebound. Κατοχή τελικά για τον τρίτο φύλλο. Δεν θα εσωφαρίσουν ούτε τώρα. Θα ισοφαρίσει επιτέλους, επιτέλους. Ο Γατούνογλου δεν το πιστεύει και να βροντάει μόνος του τον πάγκο. Καρδιακό τον έχουν κάνει οι παίκτες στα πόξη. Για τα αυτόλα. Παπάς. Θα βάλει τον αντίπαλο κοντά στο καλάθι, θα πάρει το φάουλ. Το τρίτο φύλλο δεν θα παρατάει. Και γιατί να το παρατήσει. Θα γνωτοποιεί σπουδαία εμφάνιση. Τηρουμένονται των αναλογιών, των αποσιών. Της δεινής βαθμολογικής θέσης, της δεινής ψυχολογικής κατάστασης της ομάδας. Καλά, δεν έχουμε πέσει κατά καράβια έξω, απλά λέμε ότι σαν έχουν βυθιστεί στα χαμηλά στρώματα της βαθμολογίας. Το 40. Ο Παδάκος βάλα στο σίδερο. Πανάγος. Δελιγιάννης. Εκαδεμένος, συγγνώμη.
Επομένως θα πάει και πάλι στη γραμμή των αλεύθερων βολών. Το ρόλο του Πανάγος Δελιγιάννης για 3. Όχι, το ριβάδο από ποιον. Πάρα στα κέντρα του Καλτσάκα. Πουντουλάκης περιμένει ο Πυριτσάκος. Θα ευστοχίσει 40-41. Εκπληκτικό παιχνίδι. Μπήκαμε στα τελευταία 2 λεπτά. Πάμε για τρελό φινάλε. Από το κήπεδο των όπινους κρυάμους και να προσυνάνε πρωί, μεσημάρι, βράδυ άπαντες από τον πρόεδρο μέχρι, μέχρι την καθαρίστρια του κήπεδου. Πάμε σε ένα time out. Λοιπόν, 42-41, 54 δευτερόλεπτα. Κύρας κάνει κάτι πολύ συγκεκριμένο, παίρνει την μπάλα και διαλέγει την εσωτερική. Εκεί πρέπει να το δει μια βοήθεια. Παραμένει, 42 όλα. Ανοιχτό το ενδεχόμενο της παράτασης πλέον. Καλτσάκας. Και θα πανέχουμε σε λίγο. Λοιπόν, για πάμε να δούμε. Καλεμένος, 15 δευτερόλεπτα. Έχει την μπάλα απέναντι το σκουτέρι. Θα δώσει στον Πανάγο για 2, για τη νίκη. Όχι, μπάλα στο σίδερο. Πάμε για παράταση, όχι!
Απίστευτο! Απίστευτο! Δώσει την νίκη στην ομάδα του, 2.95. Μία βολή χρειάζεται. Άστοχο στην πρώτη. Θέλει μία βολή εύστοχη. Ο Θελιγιάννης άμα τον δείτε από πίσω θα ευστοχίσει. 43-42 θα κλέψει την νίκη. Απίστευτα πράγματα. Λοιπόν, 43-42 τελικό σκορ. Οι όπτιμοι θα κερδίσουν. Καλό βράδυ σε όλους.